Το οικοτροφείο Αιώλος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, το ΚΔΙΦ Αγία Θεοδώρα του Συλλόγου Νέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΙΚΕΔΑ, το ΚΔΙΦ Αγκαλιά του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία και ο Σύλλογος ΑΜΕΑ Άρτας πραγματοποίησαν επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρία» στο Εργατικό Κέντρο Άρτας. Σήμερα πραγματοποιείται μία εκδήλωση με θέμα τη σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρία. Η εκδήλωση αυτή αποτελούσε αίτημα των γονέων των ατόμων με ειδικές ανάγκες της περιοχής αρκετό καιρό και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε τρεις εξαίρετους συζητητές μαζί μας για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πρόβλημα. Καταρχήν το θέμα της σεξουαλικότητας, η ανάγκη, έτσι, είναι μια ανάγκη και ένα δικαίωμα το οποίο είναι αδιαφθεσβήτητο. Δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να διακρίνουμε. Είναι καθαρά βασική ανάγκη όπως η τροφή και το νερό. Έτσι, για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Εδώ υπάρχει ιδιαιτερότητα στη διαχείριση των ανθρώπων με αναπηρία. Γι' αυτό έχουμε καλέσει τους ειδικούς για να μας κατευθύνουν στο πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή. Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι μια μέρα αρκετά σοβαρή για εμάς τους γονείς. Μετά από αίτημα που κάναμε προς τους τρεις ομιλούντες στην αίθουσα μέσα, τον κύριο Παπά, τον κύριο Σούλη και την κυρία Βέρμπη, προσπαθούμε να επιλύσουμε, προσπαθούμε να μάθουμε, προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό στον εαυτό μας, στις οικογένειές μας, τα θέματα περί σεξουαλικότητας, τα οποία αφορούν πάρα πολύ την οικογένεια και ειδικότερα τις οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας κάνει σοφότερους, σίγουρα δεν θα μας λύσει τα προβλήματα όλα, αλλά το θέμα είναι όμως ότι μπαίνουμε σε μια αρχική βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις ανάγκες που έχουν τα άτομα αυτά. Και ίσως να είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ τους τρεις καθηγητάς που είναι μέσα και τη γιατρό μας, την κυρία Βέρμπη. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να επανεληφθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, όχι στην πόλη μας, αλλά και κάπου αλλού, ή έστω και να γίνει και λίγο πιο κοινωνικό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και εύχομαι η συνεδρίαση μας να πάει καλά. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Σπυρίδων Γεώργιος Σούλης, αναπληρωτής καθηγητής Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στην ομιλία του ανέπτυξε το θέμα «Η σεξουαλικότητα των ατόμων με νοητική αναπηρία, οι αφισβητήσεις ενός δικαιώματος». Ακολούθησε η ομιλία του Δ. Ευάγγελου Ηλίας Παπάς, ψυχίατρος, επιστημονικός υπεύθυνος Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας, Παρέμβασης και επιστημονικός διευθυντής του ΚΔΙΦ Αγία Θεοδώρα του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του νομού Άρτας, όπου ανέπτυξε το θέμα προβλήματα σεξουαλικής συμπεριφοράς σε άτομα με νοητική αναπηρία και διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Από τη μαμά και από τον παπά, που τους βλέπουμε κάποια στιγμή, που μπορεί να είναι λίγο αγκαλυμμένοι, μπορεί να βλέπουν τα χρούντε, αλλά έχουμε πάρει στο μήνυμα που κάνει την αποκωδικοποίηση, να είμαστε μικρά. Όχι τώρα. Έχουμε πάρει το μήνυμα από τη μαμά μας και τον παπά μας προς τα εμάς, γιατί εκεί συγκροτείται το ζήτημα της αγάπης. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτή η αγάπη να εκφράζεται μέσα στην οικογένεια, ενώ υπάρχει αγάπη να εκφράζεται και να αποκωδικοποιείται από το άτομο με νοητική αναπηρία, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό είναι πολλές φορές ενώ υπάρχει αγάπη μέσα στην οικογένεια, το άτομο με νοητική αναπηρία δεν μπορεί να πάρει το αντίστοιχο μήνυμα, γι' αυτό τη λέμε ότι υπάρχει μια συγκάλυψη. Από την άλλη υπάρχει μια υπερπροστατευτικότητα από τους γονείς. Γιατί οι γονείς ανησυχούν και με το δίκιο τους. Όλοι ανησυχούν. Όλοι ανησυχούν. Ανησυχούν για τα παιδιά μας. Ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή, τι γίνεται, μήπως μείνει κανένας ίδιος, μήπως δεν είναι καλής παρέας. Καταλαβαίνετε τώρα. Σκεφτείτε, αυτό έρχεται στους γονείς, οι οποίοι αρχίζουν και αγχώνονται ακόμη περισσότερο. Μήπως τον ξεγελάσει, την ξεγελάσει, το παιδί με νοητική αναπηρία. Άρα αρχίζει μια υπερπροστατευτικότητα η οποία μαζεύει τα πράγματα. Και βέβαια, υπάρχει και μια καταπιεσμένη που λέμε σεξουαλική έκφραση. Κάθε φορά που το άτομο εκδηλώνει κάποια σεξουαλική έκφραση, ξεκινάμε μην το κάνεις αυτό, τι είναι αυτό που κάνεις, αν δεν ξέρουμε πώς θα το χειριστούμε, δεν πρέπει να κάνεις κάτι τέτοιο, δεν το συζητάμε το θέμα και η αντίθεση ενηλίκων έξω από το χώρο του σχολείου, στο κοινωνικό πλαίσιο, που και εκεί θα δείτε ότι πολλές φορές εκφράσεις των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι ένα ζήτημα που δεν ξέρω να το ερμηνεύσουν. Μου λέει μια φοιτήτρια
πηγαίνει σε ένα σύλλογο που είναι στην, στα Γιάννα έτσι και εθελοντικά και απασχολείται με τα υπόλοιπα εκεί άτομα και έρχεται και μου λέει, κύριε Σούλη, να πήγα και ο τάδε μου με το όνομα του παιδιού μου είπε να σου δώσω ένα φυλάκι. Και εσύ τι έκανες? Και δεν ήξερα. Και του είπα δεν κάνει. Ή έφυγα ή πήγα να αλλάξω κουβέντα. Αυτά, κοιτάξτε, όλες αυτές οι αντιδράσεις είναι κάποιες αντιδράσεις οι οποίες πρέπει το άτομο, αναφέρομαι και σε φροντιστές, αναφέρομαι και σε παιδαγωγούς, αναφέρομαι και στους γονείς, αναφέρομαι σε όλους όσους ασχολούμαστε με την αναπηρία, χρειάζεται μια εκπαίδευση. Με λίγα λόγια, κρατήστε ότι ανάλογα το αν έχουμε βαριά, αν έχουμε σοβαρή, αν έχουμε μέτρια, αν έχουμε ελαφρά νοητική αναπηρία, διαφοροποιούνται τα διάφορα ζητήματα. Και μπαίνω σε τρεις διαφάνειες και τελειώνω. Η πρώτη διαφάνεια είναι αυτή, που έχουν να κάνουν προβλήματα της σεξουαλικής ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία. Το πρώτο ζήτημα που το λένε πάρα πολύ γονείς, που σε απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς, είναι ο αυνανισμός. Δηλαδή, ο αυνανισμός, πρέπει να ξέρετε, είναι μία μορφή σεξουαλικής ικανοποίησης των ατόμων με νοητική αναπηρία, η οποία καταγράφεται και βέβαια το πότε κάποιος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και πού μπαίνει, σε ποιο χώρο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την... Ακολούθησε η μιλία της κυρίας Λούλα Βέρμπη, που είναι παιδίατρος και ανέπτυξε το θέμα «Προσέγγιση και διαχείριση οικογένειας και παιδιού ή εφήβου με αναπηρία όσον αφορά την ανάδειξη της σεξουαλικότητάς του» και παρουσίασε και κάποια περιστατικά. Χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα που είμαι εδώ, έτσι που έχω προσκαλεστεί σε αυτή τη συγκεκριμένη μερίδα, η οποία έχει να κάνει με την ενημέρωση γονέων, φορέων, ειδικών για τα παιδιά, για το πώς θα πρέπει να προσεγγίζεται το θέμα της σεξουαλικότητας των παιδιών με αναπηρίες. Δυστυχώς, το 2019 χρειάζεται να κάνουμε αυτή την ημερίδα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μην χρειαζόταν. Χρειάζεται, όπως και πολλά δικαιώματα τα οποία διεκδικούν τα άτομα με αναπηρία, όπως και σε πολλούς ακόμα τομείς, θεωρώ ότι είμαστε λίγο πίσω όσον αφορά αυτό που λέμε outing, δηλαδή το πέρασμα προς τα έξω. Η σεξουαλικότητα, για όσους δεν γνωρίζουν ακριβώς τον όρο, δεν συνδέεται απόλυτα με το σεξ. Η σεξουαλικότητα έχει να κάνει με την αυτοεικόνα του ατόμου, έχει να κάνει με την επίγνωσή του ως άτομο που αναπτύσσεται, που μεγαλώνει, που ενηλικιώνεται. Και οφείλουμε εμείς πρώτα οι γονείς και οι ειδικοί να παροτρύνουμε γονείς και παιδιά να γνωρίζουν το σώμα τους, την εξέλιξή τους και το δικαίωμα που έχουν στο φλερτ. Εν κατακλείδη θέλω απλά να σας πω και να αναλογιστούμε μόνοι μας, έτσι θα ξεκινήσω ούτως ή άλλως και την ομιλία μου, πόσοι από εμάς έχουμε σωστά εκπαιδεύσει και ενημερώσει τα παιδιά μας τυπικής ανάπτυξης σεξουαλικότητα. Και από εκεί θα συμπεράνουμε ανάλογα το πώς είναι, ανάλογα και η ενημέρωση προς τα παιδιά με αποκλίσεις.